Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2018, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί όπως κάθε βράδυ αυτή την ώρα τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας βρείτε από όλο τον κόσμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Μετά από πολλές καθυστερήσεις, ξεκίνησε τελικά η νέα καμπάνια στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Η καμπάνια έχει ξεκινήσει εδώ και 2 ημέρες μετά από αλλεπάλληλες αναβολές που οφείλονταν κυρίως σε οικονομικά προβλήματα που έχει η εταιρεία και τα οποία ξεπεράστηκαν πρόχειρα. Μετά από πολλές καθυστερήσεις, ξεκίνησε τελικά η νέα καμπάνια στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Η καμπάνια έχει ξεκινήσει εδώ και 2 ημέρες μετά από αλλεπάλληλες αναβολές που οφείλονταν κυρίως σε οικονομικά προβλήματα που είχε η εταιρεία και τα οποία ξεπεράστηκαν πρόχειρα, όπως για παράδειγμα με τη ΔΕΠΑ, την παροχή δηλαδή φυσικού αερίου, αλλά και με την Τρενοσέ. Τα προβλήματα αυτά διευθετήθηκαν με την καταβολή μικρών προκαταβολών και ξεκίνησε η παραγωγική διαδικασία πολύ καθυστερημένα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων Χριστόδουλο Βαρκάκη, με τα βία θα παραχθούν φέτος 5.000 τόνοι ζάχαρης, που όμως δεν αρκούν για να καλυφθούν ούτε τα έξοδα, ενώ χρηματοδότηση για τη βιομηχανία δεν προκύπτει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αν δεν προκύψει τις επόμενες ημέρες ή αν δεν βρεθεί επιτέλους μια λύση μοιραία το 2019, η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης δεν θα υπάρχει ούτε στα χαρτιά. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, μόνο για λουκέτο μπορούμε να μιλάμε, αναφέρει ο κύριος Βαρκάκης. Η καμπάνια έχει ξεκινήσει εδώ και 2 ημέρες μετά από αλλεπάλληλες αναβολές. Αναβολές οι οποίες οφειλόταν κυρίως σε οικονομικά προβλήματα, σε οικονομικά ζητήματα που έχει η εταιρεία. Έχουν ξεπεραστεί κάποια θέματα, τα θέματα με τη ΔΕΠΑ, την παροχή δηλαδή φυσικού αερίου για το ενεργειακό κομμάτι της εταιρείας. Έχουν ξεπεραστεί κάποια ζητήματα που υπήρχαν με την Τρενοσέ. Αυτά διευθετήθηκαν με κάποιες μικρές προκαταβολές και ξεκίνησε η παραγωγική διαδικασία. Καθυστερημένα, πολύ καθυστερημένα. Έχουμε τέφλα στους χώρους των εργοστασίων τα οποία προσκομίστηκαν πριν από 1 μήνα περίπου, τα οποία είναι ακατάλληλα για κατεργασία. Εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα μέσα στο επόμενο 15ήμερο ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και να τελειώσει και η φετινή παραγωγική διαδικασία, η οποία φυσικά είναι ελάχιστη. Θα παράξουμε με τα βίας 5.000 τόνους ζάχαρης, οι οποίοι 5.000 τόνοι ζάχαρης όμως δεν φτάνουν με τίποτα και για τίποτα και για κανέναν, ούτε για εργαζόμενους, ούτε για καλλιεργητές, ούτε για διάφορους προμηθευτές, ούτε για μεταφορείς, ούτε για το ενεργειακό, για τίποτα κυριολεκτικά. Χρηματοδότηση για την βιομηχανία δεν προκύπτει μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτό είναι το δύσκολο. Και αν δεν προκύψει τις επόμενες ημέρες ή αν δεν βρεθεί επιτέλους μία λύση, μοιραία το 2019 η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης πλέον δεν θα υπάρχει ούτε στα χαρτιά. Άρα δηλαδή λουκέτο για πάντα. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, μόνο για λουκέτο μπορούμε να μιλήσουμε και όχι για κάτι διαφορετικό. Ο ίδιος επισημαίνει πως εδώ και 3 μήνες οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι, ενώ το εποχικό προσωπικό έχει πληρωθεί μόνο για το μήνα Σεπτέμβριο. Περιμένουμε από την πλευρά της κυβέρνησης να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, υπογραμμίζει ο πρόεδρος των εργαζομένων. Πριν από λίγες ημέρες μας τελείωσε και το τελευταίο σύριαλ του υποψήφιου στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος την καταληκτική ημερομηνία της 31 Οκτωβρίου δεν κατέθεσε την δεσμευτική του προσφορά, άρα δεν υφίσταται, δεν υπάρχει και πλέον είμαστε στην αναμονή να δούμε τι θα προκύψει από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Πιτσιόρλα, αν έχει κάποια λύση ή σε τελική ανάλυση τι θα αποφασίσουν επιτέλους για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Το μέλλον των εργαζομένων ποιο είναι? Κοιτάξτε, το μέλλον των εργαζομένων. Ας ξεκινήσουμε τι γίνεται με τους εργαζόμενους σήμερα. Οι εργαζόμενοι για 3 μήνες, για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, είμαστε απλήρωτοι. Το μόνιμο προσωπικό. Το υποχειακό προσωπικό έχει πληρωθεί μόνο για το μήνα Σεπτέμβριο. Δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι τίποτα για το μήνα Οκτώβριο. Έχει υποσχεθεί τόσο σε εμάς όσο και στο εμπειριακό προσωπικό ότι ξεκινώντας η παραγωγική διαδικασία και αφού πουλήσουμε τις πρώτες ποσότητες, είτε θα πάρουμε κάποια προκαταβολή εμείς, είτε στους ανθρώπους που δούλεψαν αυτές τις λίγες ημέρες, αυτά τα λίγα μεροκάματα θα τους εξοφληθούν. Συνέχεια, περιμένουμε από την πλευρά της κυβέρνησης, αν δεν βρει κάποια λύση για την βιομηχανία μέσω κάποιου επενδυτή ή σε τελική ανάλυση τι άλλο θα μπορούσε να προκύψει, να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις περί διασφάλισης των θέσεων εργασίας. Είμαστε 210 μόνιμοι. Περιμένουμε είτε μέσω κάποιων προγραμμάτων προσυνταξιοδοτικών ή μέσω κάποιου προγράμματος μετατάξεων κτλ. Ή αν προκύψει, να προκύψει η διασφάλισή μας.
Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου σχετικά με πρόσφατη διαρροή εγγράφων από την απόρριτη δικογραφία της Νοβάρτης σε κυριακάτικη εφημερίδα, κατέθεσε η Λίνα Νικολοπούλου, σύζυγος του Γιάννη Στουρνάρα. Η ίδια φέρεται να ενημέρωσε τον αρμόδιο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι κρίνει πως η διαρροή προήλθε είτε από απευθείας από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς, είτε από προστατευόμενο μάρτυρα, γεγονός που καθιστά άκυρη τη σχετική μαρτυρία. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου σχετικά με πρόσφατη διαρροή εγγράφων από την απόρριτη δικογραφία της Νοβάρτης σε κυριακάτικη εφημερίδα, κατέθεσε η Λίνα Νικολοπούλου, σύζυγος του Γιάννη Στουρνάρα. Η ίδια φέρεται να ενημέρωσε τον αρμόδιο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι κρίνει πως η διαρροή προήλθε είτε απευθείας από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς, είτε από προστατευόμενο μάρτυρα, γεγονός που καθιστά άκυρη τη σχετική μαρτυρία. Δεν με απασχολεί ο έλεγχος από καμία αρχή συμπεριλαμβανομένης και της εισαγγελίας, σημειώνει σύμφωνα με πληροφορίες στην αναφορά της η Λίνα Νικολοπούλου. Δεν πρόκειται για αποκαλύψεις κατά αποκλειστικότητα, αλλά για λάσπη κατά αποκλειστικότητα από τα γνωστά υπόγεια. Δεν πτωούμαι, γνωρίζω ποιοι είναι και πώς λειτουργούν, θα ασκήσω κάθε ένδικο και εξώδικο μέσο που έχω στη διάθεσή μου για να αποκαλύψω με στοιχεία τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τα ψεύδη και τις εναντίον μου συκοφαντίες και θα τα φέρω ενώπιον της δικαιοσύνης όσο χρόνο και αν μου πάρει. Κύριε Σεκίλη, να μείνουμε στα δικαστικά θέματα. Να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε δύο λόγια για όλα αυτά τα σκάνδαλα που άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαριάδη, από τις ΣΕΡΕΣ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Άρχισε μια, θα λέγαμε, δικαστική έτσι, έρευνα. Είχαμε προηγούμενες ημέρες τον Γιάννο Παπαντονίου. Τώρα αρχίζει η εξερεύνηση της Νοβάρτης, δεν ξέρουμε βέβαια που θα καταλήξει, και θα θέλαμε να μας πείτε αν αυτό θα συνεχιστεί και με άλλα σκάνδαλα που ακούγονται, αλλά που δεν γνωρίζουμε ακόμη. Κοιτάξτε, καταρχήν τα δύο γεγονότα δεν σχετίζονται ευθέως μεταξύ τους. Σαφώς. Αναφορικά με την υπόθεση του Γιάννου Παπαντονίου, είχαμε μία απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία δρομολόγησε κάποιες εξελίξεις σχετικά με την προφυλάκηση του ιδίου και της συζύγου του. Από την άλλη βέβαια έχουμε την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα όσα διαπιστώνονται στο χώρο της υγείας. Ήδη προχθές είδε το φως της δημοσιότητας το πόρισμα της πλειοψηφίας αναφορικά με τα ζητήματα του Ερίκος Ντινάν και έρχονται σιγά σιγά και τα κομμάτια τα οποία αφορούν τους άλλους σπονδύλους που διερεύνησε η Εξεταστική Επιτροπή, δηλαδή την υπόθεση του Κελπνό, του Φαρμάχου και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να προβλέψω εάν θα έχουμε δικαστικές εξελίξεις στην επόμενη περίοδο και δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, διότι η δικαστική εξουσία κινείται αυτόνομα, κινείται ανεξάρτητα, έχει τις δικές της διεργασίες και καλό θα είναι και από το πολιτικό σύστημα και από όποια θέση ευθύνης και αν βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα, να είμαστε με απόλυτη εμπιστοσύνη απέναντι στον όρκο τον οποίο έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι και στο λειτουργήμα το οποίο επιτελούν. Έτσι, έτσι θα πρέπει κανονικά, όμως είναι πολλοί αυτοί που συνδέουν όλες αυτές τις εξελίξεις τις δικαστικές με την προεκλογική περίοδο στην οποία μπαίνουμε. Είναι έτσι, κύριε Ζαχαριάδη? Όχι, δεν είναι έτσι. Και νομίζω ότι δεν μπαίνουμε ακόμα σε προεκλογική περίοδο. Όπως και να το δει κανείς, έχουμε μακρύ πολιτικό χρόνο και μέχρι τις πρώτες εκλογές που έχουμε μπροστά μας, που είναι οι ευρωεκλογές, οι αυτοδιοικητικές, τις περιφέρειες και τους δήμους, και οι εθνικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το τέλος της τετραετίας. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Ολοκλήρωσε η δικαιοσύνη κάποιους κύκλους με τον κύριο Παπαντονίου. Ολοκληρώνει μετά από 1,5 χρόνο η Εξεταστική Επιτροπή την έρευνα γύρω από τα θέματα του χώρου της υγείας. 1,5 χρόνο μας λένε ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε καταστάσεις κτλ. Αυτά είναι μέσα στην τρέχουσα πολιτική ζωή και στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Αλλά μια και μου δίνεται την ευκαιρία, θέλω να απαντήσω και σε ένα άλλο επιχείρημα, το οποίο το ακούω πολλές φορές στο δημόσιο λόγο και είναι λάθος. Λέει, καταφεύγουν στην σκανδαλολογία γιατί δεν έχουν άλλα θέματα να παίξουν, ακούγονται όλα αυτά, να αναδείξουν κτλ. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα.
Από εδώ και πέρα, χωρίς να ωρεοποιώ την κατάσταση ή να μιλώ για κάποιο είδους success story, θα είναι κάποιες ανοησίες που έλεγαν προηγούμενες κυβερνήσεις, θα υπάρχουν μια σειρά θετικών ειδήσεων και εξελίξεων για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, που εμείς θα μπορούσαμε να συζητάμε και να ασχολούμαστε αποκλειστικά με αυτά και με τίποτε άλλο. Η χθεσινή ανακοίνωση του Eurogroup για την πορεία εκτέλεση του ελληνικού προϋπολογισμού, την δυνατότητα να μην περικοπούν οι συντάξεις, το γεγονός ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ψηφίσουμε για την επιστροφή των αναδρομικών και μια σειρά άλλα τα οποία θα τα δούμε το επόμενο εξάμηνο. Άρα λοιπόν, ας διαλέξουμε τι από τα δύο θέλουμε. Δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο. Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Ζαχαριάδη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που συνεδρίασε σήμερα στη Βουλή. Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το Σύνταγμα, είπε μεταξύ άλλων: «Δεν θα επιτρέψουμε κανέναν αναθεωρητικό λαϊκισμό που θα υπονομεύσει την δημοκρατία της χώρας μας». Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι. Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το Σύνταγμα, είπε πως μετατρέπουν το Σύνταγμα σε εργαλείο αντιπερισπασμού. Θυμήθηκε ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας τη συνταγματική αναθεώρηση που είχε εξαγγείλει πριν από 2,5 χρόνια. Πρόκειται για κάτι που απαιτεί συνένεση, κάτι που δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συριζικοποιήσει ακόμη και το Σύνταγμα. Δεν θα το επιτρέψουμε. Να σταματήσει ο κύριος Τσίπρας να φέρεται ως ο αριστερός Όρμπαν της Μεσογείου. Δεν θα επιτρέψουμε κανέναν αναθεωρητικό λαϊκισμό που θα υπονομεύσει τη δημοκρατία μας. Αυτά να τα ξεχάσουν, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλώνω απερίφραστα ότι η Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συνενέσει σε μία εργαλειακή αναθεώρηση που θα κρατήσει τη χώρα δέσμια σε αναχρονιστικές δομές. Δεν θα επιτρέψουμε άλλη μία χαμένη ευκαιρία ανασύνταξης των θεσμών. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αν δεν το κάνει όμως, η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει πίσω από τις αρχές της. Είναι μεγάλη η ευθύνη την οποία έχουμε όλοι μας απέναντι στις επόμενες γενιές για να επιτρέψουμε μια συρρυκνωμένη αναθεωρητική πρωτοβουλία που θα τελματώσει τη συνταγματική μας τάξη για τουλάχιστον μια δεκαετία. Εμείς θα εμποδίσουμε αυτή την εξέλιξη με κάθε μέσο που η ίδια η ένωμη τάξη, που το ίδιο το Σύνταγμα μας παρέχει σήμερα ως αξιωματική αντιπολίτευση και αύριο στην αναθεωρητική Βουλή με την εμπιστοσύνη των πολιτών ως η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είμαστε έτοιμοι με μια τολμηρή, συγκροτημένη και απολύτως επεξεργασμένη παρέμβαση. Και η ταυτότητα της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας συνίσταται πάνω απ' όλα στην ανάδειξη του κράτους στην υπηρεσία του πολίτη, αλλά και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον κύριο Αναστάσιο Μεγαλομίστακα, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρών, να πούμε δύο λόγια για αυτό το θέμα. Καλησπέρα, κύριε Μεγαλομίστακα. Ναι, δεν ακούω τον κύριο Μεγαλομίστακα. Με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θέλαμε να πούμε δύο λόγια για την συνταγματική αναθεώρηση που θα έρθει στην Ολομέλεια στις 14 Νοεμβρίου. Να μας πείτε δύο λόγια. Ναι, εμείς πολύ φοβόμαστε ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μια προσπάθεια της κυβέρνησης για αλλαγή ατζέντας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο που θα μπορούν τα δύο μεγάλα αυτή τη στιγμή κόμματα που παλεύουν για την αυριανή κυβέρνηση να έρθουν σε μια αντιπαράθεση και να τονώσουν το πολιτικό κλίμα που θέλουν να επικρατήσει ενώπιον των εκλογών. Δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Υπάρχει συμπαιγνία, λέτε, των δύο μεγάλων κομμάτων. Από ό,τι φαίνεται δεν συμφωνούν, από ό,τι φαίνεται. Τα ίδια λένε. Άμα τους ρωτήσεις έναν-έναν, τα ίδια λένε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δεν βλέπω. Δηλαδή προσπαθούν να βρουν διαφορές που
έγινε στο, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ας πούμε, ή στο ποιο θα είναι το σύστημα το εκλογικό αύριο, που είναι νομίζω, δεν είναι το μείζο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Αν στην Ελλάδα δεν καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, αν στην Ελλάδα δεν κάνουμε πιο γρήγορο το δημόσιο, πιο ευέλικτο, τότε δεν πρόκειται να δούμε και αποτέλεσμα και κάποια ανάκαμψη που όλοι επιζητούμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα στην Ελλάδα που θα μπορεί να βοηθάει όλους τους Έλληνες, αλλά και όχι μόνο, να δημιουργήσουν σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, κύριε Μεγαλομίστακα, για να προχωρήσουμε σε συνταγματική αναθεώρηση, χρειάζεται μεγάλος αριθμός βουλευτών για να γίνει αυτό. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί αυτός ο αριθμός? Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί για όλα τα θέματα. Σας λέω και πάλι ότι για μας η συζήτηση αυτή είναι προσχηματική για να αλλάξει το κλίμα και νομίζω ότι συμφέρει και τους δύο, καθώς πέρα από το σκοπιανό που είναι μπροστά στα πόδια μας πλέον, υπάρχουν και εξεταστικές για την υγεία και τα σκάνδαλα όλα αυτά τα που συζητούνται πολύ. Επομένως, το ένα συμφέρει, στην κυβέρνηση συμφέρει να αλλάξει ατζέντα γιατί θα φύγουν από το μακεδονικό και στην αντιπολίτευση γιατί θα απομακρυνθούν επομένως από τα σκάνδαλα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η συζήτηση για τον ανασχηματισμό δεν έχει ιδιαίτερο πολιτικό κόστος. Δεν πρόκειται να δημιουργήσει καμία πληγή ούτε στη μία πλευρά ούτε στην άλλη. Αυτά είναι που ακολουθούν και τα δύο μεγάλα κόμματα. Αυτή είναι η τακτική. Και είναι η τακτική που, για να μην ξεχνιόμαστε, μας έφερε μέχρι εδώ σήμερα. Δηλαδή, τον ασχολούμαστε με διάφορα άλλα και να αφήνουμε την ουσία στην άκρη. Ας καθίσουν σε όλα τα θέση, ας συμφωνήσουν για τα βασικά και μετά να φέρουν και το θέμα του συντάγματος να το συζητήσουμε όλοι μαζί όπως πρέπει. Γιατί το σωστό συνήθως είναι ένα. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφορά, όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον για τους επιχειρήσεις και τις μεγάλες και τις μικρές και τις μεσαίες και όχι όπως τώρα να μιλάμε για επενδύσεις και να εννοούμε μόνο το ελληνικό που καλό να έρθει μια τέτοια επένδυση αλλά αν δεν δώσουμε βάση στο δικό μας, στη δική μας δύναμη που είναι ο αγροτικός τομέας, που είναι η ελληνική παραγωγή, η αγροτική παραγωγή που είναι τα μυαλά που έχουμε, γιατί βλέπουμε ότι οι περισσότεροι από τους Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό διαπρέπουν, αντί να εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτούς τους τομείς μέσω της τεχνολογίας, της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού, εμείς ζητάμε επενδύσεις μόνο από έξω. Δεν χρειαζόμαστε επενδύσεις μόνο από έξω. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια χώρα φιλική πρώτα για τους Έλληνες και στη συνέχεια και για τους ξένους επενδυτές. Άρα λέτε ότι αυτή η συζήτηση συνολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι απλά έτσι για τα μάτια του κόσμου κατά κάποιο τρόπο. Να δω ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω, γιατί κανένας δεν δέχεται μία από τις θέσεις του Ένωσης Κεντρώνου που λέμε ότι σε κάθε μεγάλη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του κράτους και κάποιου ιδιώτη για κάποια αγοροπολισία ή για κάποια σύμβαση που, να υπάρχει εισαγγελέας, ο οποίος θα προκύπτει με κλήρωση. Για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα Τσοχαντζόπουλου, Παπαντονίου και λοιπόν που είχαμε μέχρι σήμερα και απαξίωσαν το πολιτικό σύστημα, αυτό είναι το λιγότερο βέβαια, αλλά έφτασαν και την οικονομία μας εδώ που την έφτασαν. Μάλιστα, για να δούμε, κοντά είναι 14 του μηνός, δεν είναι μακριά, την επόμενη εβδομάδα να δούμε τι θα ακουστεί και τι θα περάσει τελικά. Έτσι ακριβώς. Κύριε Μεγαλομίστακα, σας ευχαριστώ. Και ας ελπίσουμε ότι θα προκύψει κάτι θετικό, αν και για μας είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την αντιπολίτευση όπως σας κοίτα από τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα, αλλά τώρα με την ευκαιρία που σας έχω, θα ήθελα, αν είστε ενημερωμένος, αν προλάβατε να δείτε, να μου κάνετε ένα σχόλιο για το κοινό ανακοινωθέν που έκανε ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Έχω ενημερωθεί επιφανειακά, καθώς ήμουν στην Επιτροπή στην Εξεταστική για το Ρίκος Ντινάν και πριν από μία ώρα περίπου βγήκα, είπα ότι στην ουσία δεν αλλάζουν και πολλά. Θέλω βέβαια να το μελετήσω και περισσότερο, εφόσον επιδοτεί το κράτος
την Εκκλησία για τη μισθοδοσία των κληρικών. Δεν ξέρω τι το διαφορετικό φέρνει. Θα ήθελα να το μελετήσω για να μην δούμε επιφανειακά το ζήτημα και ενδεχομένως να το συζητήσουμε σε κάποια άλλη συζήτησή μας. Πραγματικά αυτό θα σας ευχαριστήσω καλύτερα να δω και ακριβώς ποιες είναι οι δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και του Επισκόπου και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε ξανά. Ωραία, κύριε Μακαδομίστη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά σας γεια βράδυ. Σας, καλό βράδυ, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αντιμέτωποι με τις κατασχέσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών βρίσκονται εκτινοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καθώς γίνεται η πληρωμή του 70% της βασικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων και γεωργών, οι κτηνοτρόφοι 9 συλλόγων απευθύνονται με ανοιχτή επιστολή τους στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ζητώντας να αποδεσμευτεί η πληρωμή του 70% της βασικής ενίσχυσης, όπως και οι πληρωμές που έπονται αυτής από κάθε κατάσχεση. Αντιμέτωποι με τις κατασχέσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών βρίσκονται οι εκτινοτρόφοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καθώς πλησιάζει η πληρωμή του 70% της βασικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων και των γεωργών, οι κτηνοτρόφοι 9 συλλόγων απευθύνθηκαν με ανοιχτή επιστολή τους στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ζητώντας του να αποδεσμεύσει την πληρωμή του 70% της βασικής ενίσχυσης, όπως και τις πληρωμές που έπονται αυτής από κάθε κατάσχεση. Ζητάμε το ακατάσχετο των 15.000 ευρώ σε κάθε κτηνοτρόφο και αγρότη, σημειώνει εκ μέρους του Νοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης ο κύριος Κώστας Δουνάκης και εξηγεί το αίτημα των κτηνοτρόφων. Κάθε Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα στα 1.200 ευρώ να είναι ακατάσχετος ο λογαριασμός. Σε αγρότες και κτηνοτρόφους, λέει ο κύριος Δουνάκης, δεν ισχύει αυτό. Γιατί ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης πληρώνται μία φορά τις επιδοτήσεις και ακόμα μία φορά την παραγωγή τους, δηλαδή δύο φορές το χρόνο. Είναι αδιανόητο από τη βασική ενίσχυση να υπάρχει κατάσχεση και να κρατιούνται αυτά τα χρήματα για οφειλές που έχουν προς τους δημόσιους φορείς, είτε αυτό είναι το δημόσιο εφορία, είτε είναι η Δήμη, ό,τι έχει σχέση με το δημόσιο τομέα. Αυτό που ζητήσαμε ήταν τουλάχιστον οι 15.000 να είναι ακατάσχετο. Στείλαμε μία επιστολή, ήταν η τελευταία προσπάθεια που κάναμε προς τον Πρωθυπουργό, ίσως να λάβει γνώση και ο ίδιος για ποιο λόγο και το εξηγήσαμε για ποιο λόγο ζητάμε αυτό το ποσό των 15.000 ως ακατάσχετο. Από ό,τι φάνηκε με την πληρωμή που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός ή δεν την έλαβε στα χέρια του ποτέ ή δεν δόθηκε η σημασία που θέλαμε εμείς να δοθεί σε αυτή την επιστολή. Δεν υπήρξε καμία μέρημνα, τα χρήματα κατασχέθηκαν από τους ανθρώπους και σήμερα οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες έχουν πρόβλημα στο να επιβιώσουν και να οδεύσουν προς τα Χριστούγεννα. Θα περιμένουμε να δούμε την επόμενη πληρωμή που είναι πριν τα Χριστούγεννα, πριν το τέλος του χρόνου, που εκεί ίσως να υπάρξει κάτι και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τα στοιχεία που παραθέτει ο κύριος Δουνάκης είναι ενδεικτικά της ασφυξίας στην οποία περιέρχονται τα εισοδήματα των κτηνοτρόφων. Το 80% των κτηνοτρόφων στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα με τους λογαριασμούς. Είναι μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί. Ο κτηνοτρόφος όμως κάθε μήνα διακινεί χρήματα επειδή έχει το γάλα, έχει το κρέας, κινείται με το χρήμα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις εφορίες και οπουδήποτε αλλού, καθώς είναι μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί. Γι' αυτό ζητάμε από τον Πρωθυπουργό να γίνει το ακατάσχετο των 15.000 ευρώ, γιατί πληρωνόμαστε μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουμε μαζεμένα χρήματα. Στον αέρα. Καλησπέρα. Κύριε κύριοι, να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο της Βέργης, τον κύριο Δημήτρη Καταρτζή, να μας πει δύο λόγια τι γίνεται με τον αγνοούμενο 86χρονο από τη Βέργη. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, τελικά αγνοείται ακόμη ο κύριος Πολυχρονιάδης. Δεν βρέθηκε τίποτα, κανένα ίχνος. Δυστυχώς είναι η ένατη μέρα εξαφάνισης και είναι η πέμπτη μέρα που οι έρευνες γίνονται εντατικές, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Μέχρι πού έχουν φτάσει οι έρευνες? Μέχρι και σήμερα το αεροπλάνο της αστυνομίας έκανε τις σχετικές του βόλτες πάλι σήμερα σε όλο τον κάμπο, στο βουνό, αλλά δυστυχώς δεν βρήκε τίποτα, γιατί το πρωί όλες οι υπηρεσίες από ΕΜΑΚ, να πούμε, εθελοντές, αστυνομία, δασαρχείου, θηροφυλακή, πυροσβεστική, ήταν όλοι στο χωριό
και κάθε υπηρεσία χωριστά πήρε έναν τομέα και ψάχνανε, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Είναι εντυπωσιακό πάντως που ολόκληρο τρακτέρ με πλατφόρμα έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν είδε και δεν ξέρει τίποτα. Ακριβώς αυτό όμως προβληματίζει όλους. Δυστυχώς υπάρχει ένας όγκος τόσο μεγάλος που θα μπορούσε ή τα εναέρια μέσα ή κάποιο μάτι που έχουμε χτενίσει όλη την περιοχή να βρίσκαμε κάποιο σημάδι. Αλλά δυστυχώς καλύπτει αυτή την περίπτωση, αυτή την εξαφάνιση. Κρίμα, τι να πούμε, ας ευχηθούμε ότι αύριο που θα ξημερώσει κάτι θα φανεί, διότι φαντάζομαι έτσι ότι θα επεκτείνουν. Έτσι πιστεύουμε όσο περνάνε οι μέρες και η οικογένεια βρίσκεται σε, καταλαβαίνετε, η αγωνία την έχει πνίξει. Είναι πολλές ημέρες. Και όλο το χωριό εκεί από ό,τι γνωρίζω όλο είστε ανάστατοι. Βεβαίως όλο το χωριό βοηθάει την κατάσταση όσο μπορούμε όλοι. Είναι μια περίοδο αιχμής τώρα της συγκομιδής της ελιάς. Ο κόσμος είναι όλοι έξω και όλοι προσέχει ο καθένας χωριστά μήπως κάποιο απόκρινο μέρος, κάποιο ρέμα. Όλοι προσπαθούμε, αλλά ας ελπίσουμε όπως είπατε η ημέρα που θα φέξει, που θα φέρει το φως την ημέρα να μπορέσουμε να βρούμε κάτι, να έχουμε μια ελπίδα. Μακάρι, μακάρι κύριε Πρόεδρε, μακάρι. Τι να πούμε, τι να πούμε. Κρίμα για τον άνθρωπο που στα καλά, καλά καθούμενα άνοιξε γη και τον κατάπιε. Τι να πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Κατάτσι. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Πλήθος πιστών υποδέχθηκαν στα προπήλαια του Μητροπολιτικού Ναού των Παμεγίστων Ταξιαρχών, προεξάρχοντος του ποιμενάρχου μας κυρίου κυρίου Θεολόγου, το απότμημα από τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό του κυρίου μας και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών, προερχόμενα από τα Ιεροσόλυμα, τα οποία προσκόμισε ο αγιοταφίτης Μητροπολίτης Ναζαρέτ κύριος Κυριακός. Πάνδημη ήταν η υποδοχή της ιερής εικόνας της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου από το Σκευοφυλάκιο του Παναγίου Τάφου στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών της πόλης των Σερών. Πλήθος πιστών υποδέχτηκαν μέσα σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και πνευματική ανάταση τα ιερά σεβάσματα της πίστεώς μας, τα οποία εκόμισε ο γιοταφίτης Μητροπολίτης Ναζαρέτ, κύριος Κυριάκος. Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος, αφού ευχαρίστησε από καρδιά τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, αλλά και τον Μητροπολίτη Ναζαρέτ Κυριάκο, για τη μεταφορά του αποτμήματος του Τιμίου και Οζοποιού Σταυρού του κυρίου μας και τη θαυματουργή εικόνα τη Παναγία του Όρου των Ελαιών, τόνισε ότι η Ελλάς ήταν πάντοτε κράτος ένθεων. Η ορθόδοξη πίστη και η παράδοση είναι δομικά στοιχεία της ιδιοπροσωπείας του έθνους των Ελλήνων. Από την αρχαία εποχή μέχρι και σήμερα ο Έλληνας πάντοτε πορεύθηκε με τη δύναμη της πίστεως και δεν αδικήθηκε. Αλλά εάν κρατήθηκε μέσα εις την ιστορική διαχρονία, κρατήθηκε χάρη σε αυτήν την ιδιωτική του διαφορά, ότι είχε τον Θεό πάντοτε πρώτον οφθαλμόν του. Δια τούτο και πάλι λέγομεν, είπε ο Μητροπολίτης Σερών, ότι η Ελλάς ήτο είναι και θα είναι κράτος ένθεων, κράτος το οποίο θα πορεύεται διάσπαρτα με τη δύναμη της πίστεως εις τον Θεόν, υπό Άγιος Ερών. Αυτός ο λαός, ο οποίος και σήμερα είναι παρόν, με δάκρυα στα μάτια, καθώς υπεδέχεται την απολύτη και στιγμές των Σταυρών του Χριστού μας ερχόμενων από τον Πανάγιο Τάφο, εκεί από το Σκευοφυλάκιο του Ναού της Αναστάσεως, αλλά και το θαυματουργό αρχαίο εικόνισμα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών, στέλνει προς πάσα κατεύθυνση ένα πολύ δυνατό μήνυμα ότι η Ελλάς ήταν πάντοτε κράτος εν Θεών. Εις το γονιδίωμα το πνευματικό αυτής της πατρίδος, αυτού του γένους, από την αρχή ακόμα της ιστορίας του, υπάρχει η πίστη στον Θεό ως ένα δομικό στοιχείο της υπάρξεώς του και της ταυτότητάς του. Από την αρχαία εποχή μέχρι και σήμερα, ο Έλληνας πάντοτε χωρέθηκε με την δύναμη της πίστεώς του και δεν αδικήθηκε. Αλλά εάν κρατήθηκε μέσα στην ιστορική διαχρονία, κρατήθηκε χάρη σε αυτήν την ποιοτική του διαφορά, το ότι είχε τον Θεό πάντοτε πρώτον οφθαλμό του.
δια του προκελεύων εμπάτη, ότι η Ελλάς είπε, είναι και θα είναι κράτος ένθεων. Κράτος το οποίο θα πορεύεται αδιάσπαστα με την δύναμη της πίστεως εις τον Θεό, η οποία τον εκράτησε. Με επιτυχία, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο Agribusiness Forum στις Σέρες με τελευταία επίσκεψη στην σπιρουλίνα στην Ιγρήτα, σε μονάδα παραγωγής, όπου είδαν πώς ακριβώς γίνεται η σπιρουλίνα. Ο πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Βυσσαλτίας και υπεύθυνος για τον τουρισμό, ο κ. Νίκος Πασχαλίδης, ο οποίος συμμετείχε και στην οργανωτική επιτροπή του Agribusiness Forum, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει δύο λόγια για πώς είδε όλο αυτό το συνέδριο. Καλησπέρα, κύριε Πασχαλίδη. Καλησπέρα σας. Ήσασταν από κοντά από την αρχή στο Agribusiness Forum μέχρι το τέλος και θα θέλαμε να μας πείτε τις εντυπώσεις σας, πώς ακριβώς το είδατε αυτό και φυσικά περισσότερα να μας πείτε για την επίσκεψη στη Σπιρουλίνα, αφού είστε από την περιοχή της Νιγρήτας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, στην αρχή μας είχε βρει όλους ανενημέρωτος. Ήταν κάτι το οποίο ορισμένοι αντιμετώπιζαν με απεσιοδοξία και σαν κάτι το οποίο θα έχει καταπεράσει. Μετά από 3 χρόνια, κάνοντας έναν απολογισμό, πιστεύω ότι είχε μια πολύ σημαντική προσπάθεια που ξεκίνησε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, με συμμετοχές των Δήμων. Εγώ έτυχε τότε να είμαι αντιδήμαρχος υπεύθυνος τουρισμού και να εκλεγώ από το Δημοτικό Συμβούλιο ως ενδεδειγμένος σύμβουλος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η επανεκλογή μου με έθεσε ως εκπρόσωπο και αυτή τη φορά και πραγματικά θέλω να πω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους, τον κύριο Μπαλακάκη, που ήταν ο υπεύθυνος όλης της διοργάνωσης, την περιφέρεια που ήταν από κοντά και θεωρώ ότι ήταν κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και θετικό για την περιοχή μας. Όλο το τριήμερο αυτό έγινε κάτι πολύ μεγάλο στις Σέρες, θεωρώ, από την άποψη ότι υπήρχαν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς και από την τοπική κοινωνία, επαγγελματίες, επιμελητήριο, περιφέρεια, μεμονωμένοι αγρότες, επιχειρηματίες κτλ. Και το καλύτερο απ' όλα ήταν ότι αυτό το κομμάτι έκλεισε στην πόλη μας, με την επίσκεψη εδώ στη Σπιρουλίνα. Είχαμε την τύχη να έχουμε τον Βαγγέλη τον Κολυσάκη που έκανε μια πολύ λεπτομερή και καλή ανάλυση σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, στο τι ιδιότητες έχει η Σπιρουλίνα, στο πώς γίνεται η παραγωγή της κτλ. Και σε ό,τι αφορά εμάς, το κομμάτι του Δήμου, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους επαγγελματίες της Νιγρήτας, οι οποίοι το τραπέζι και το μεσημεριανό γεύμα και τα επιδόρπια μας τα πρόσφεραν όλα αυτοί. Άρα το αγκάλιασε η Νιγρήτα αυτό το... Αυτό είναι. Εγώ εδώ θέλω να επικεντρώσω, γιατί το φόρουμ είχε διεργασίες, είχε ισχύσεις και τα λοιπά, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες για αυτούς που παρακολούθησαν. Από εκεί και μετά όμως το κομμάτι που επιμεληθήκαμε εμείς, ζητήσαμε την αρρωγή όλων των επαγγελματιών εδώ. Αυτό που αντιμετώπισα εγώ ήταν ότι με το που αναφέραμε για ποιο λόγο γίνεται, ότι υπάρχουν εδώ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν είτε τράπεζες, είτε γεωργικούς συνεταιρισμούς, είτε κάποιοι Ευρωπαίοι που μιλήσαν για την ΚΑΠ κτλ., ο Ολλανδός πρέσβης κτλ. Όλο αυτό μόλις το άκουσαν οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να έχουμε κερδίσουν άμεσα κάτι, προσφέρθηκαν να βοηθήσουν όλη η κρεοπόληση της Ιγρήτας, τα αγροπλαστεία εδώ, οι ενοποιοί της περιοχής. Και πραγματικά βρήκα μια πολύ θετική ανταπόκριση και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ότι κάναμε εκεί να βρει απόλυτα ικανοποιημένο όλο το κρουπ που ήρθε εδώ και να έχουμε αποκλείσει τα καλύτερα σχόλια. Εμείς βλέπουμε και πλάνα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν είστε μπροστά στη τηλεόραση να τα βλέπετε κι εσείς. Αυτά που έγιναν στη Σπιρουλίνα βλέπουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον και αρκετά περιποιημένο, θα λέγαμε. Ναι, γι' αυτό και επικεντρώνω εδώ, διότι οι διεργασίες που έγιναν στο φόρουμ. Έτσι δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε τώρα. Υπάρχουν και άλλοι, έχουν δημοσιοποιηθεί, αυτοί που ενδιαφέρονται έχουν πληροφορηθεί το τι έγινε εκεί. Εγώ το κομμάτι που αφορά το Δήμο το δικό μας και έτυχε να έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι εκπρόσωπος, με τη συμπαράσταση όλων των επαγγελματιών εδώ, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και μάλιστα στις 2 μέρες που μεσολαβήσαν από τότε ως τώρα που μιλάμε, έχουν δεχτεί τηλεφωνήματα και εντυπώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ θετικές. Και αυτό για την Ιγρήτα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο σχετικά για την Ιγρήτα, αν έχουν γίνει 1-2 τέτοιες δράσεις για την Ιγρήτα. Ναι, έχουμε φέρει άλλη μια φορά πέρυσι το αντίστοιχο φόρουμ, είχε άλλο αντικείμενο, είχε πιο πολύ τον αγροτουρισμό, τον οποίο ξέρετε, επειδή ο κόσμος έχει τα ακούει επιφανειακά αυτά και μερικές φορές τα αντιμετωπίζει με αισιοδοξία, σαν κάτι που δεν είναι σημαντικό. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω ως απολογισμό είναι ότι
Το πρώτο κομμάτι είχε να κάνει με μη προπεμπτυμένες τουριστικά περιοχές. Η Μεργίτα μπήκε σε έναν τουριστικό χάρτη και μακάρι να μπορεί να εξελιχθεί αυτό και να μπουν και οι υπόλοιπες περιοχές της επαρχίας μας, του Δήμου μας. Και φέτος συνεχίστηκε με κάτι πολύ πιο επικεντρωμένο. Το Θετικό Φόρουμ θεωρώ ότι είχε ταυτότητα και αυτοί που είχαν την τύχη να το παρακολουθήσουν κατάλαβαν ότι μέσα από αυτό μπορεί να ανοίξουν δρόμοι οι οποίοι αν μένουμε εδώ και μιλάει ένας με τον άλλο και λέμε όχι αυτό, όχι εκείνο κτλ. Δεν θα ανοίξουμε ποτέ τα μάτια μας παραπάνω. Θεωρώ ότι και σε ό,τι αφορά τις διεργασίες ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά και σε ό,τι αφορά την επίσκεψη αυτών των ανθρώπων στην Ιρλίτα, για μας ήταν μεγάλη τιμή και χαρά που τους δεχτήκαμε εδώ και ακόμα μεγαλύτερη τιμή και χαρά που τους αφήσαμε ικανοποιημένους. Πολύ ωραία κύριε Πασχαλίδη, εμείς να σας συγχαρούμε όλους εσάς και εσάς φυσικά και όλους όσους εργαστήκατε για αυτό το συνέδριο και να ευχηθούμε πραγματικά και σε άλλα συνέδρια καλύτερα και μεγαλύτερα. Έτσι, το ίδιο έχουμε και εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλό σας βράδυ. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο προγράμματα για ενέργους. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, ο ΑΕΔ, εκτός απρόπτου, θα προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη 6.000 ανέργων πτυχίουχων εγγεγραμμένων, έστω και μια ημέρα στα Μητρώα του. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο προγράμματα για ανέργους, ενώ μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα ο ΑΕΔ εκτός απρόπτου θα προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη 6.000 ανέργων πτυχιούχων εγγεγραμμένων έστω και μία μέρα στα Μητρώα του. Την προηγούμενη εβδομάδα ο ΑΕΔ εξέδωσε την προκήρυξη για την κοινοφελή εργασία για συνολικά 2.082 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης σε περιφερειακές υπηρεσίες, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σε αυτές βέβαια συμπεριλαμβάνονται και τα τοπικά συντονιστικά κέντρα διαχείρισης προσφυγικής κρίσης. Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για 8 μήνες. Στόχος της δράσης είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης και αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων και στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, η πρόσληψη των 2.082 ανέργων στον τομέα της αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης αποβλέπει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων. Και το Νοέμβριο, εκπληκτικά τριήμερα στα καταστήματα Κάντζας. Μέχρι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, πορτοκάλια 20% φθηνότερα. Νοπό ελληνικό κοτόπουλο, ολόκληρο και κομμάτια 20% φθηνότερα. Κιμάς ανάμεικτος από ελληνικό ντόπιο κρέας με 4,65 το κιλό. Όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά Μπαρμπαστάθης 30% φθηνότερα. Ρίο Μάρε τόνο σε ελαιόλαδο 160 γραμμαρίων με 2,25. Αλλά και όλες οι σερβιέτες και τα σερβιετά. Και λιμπρές, μισή τιμή. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Ψηφιακά πτυχία ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου σε 5 πανεπιστήμια εντός του 2019 με πιλωτική εφαρμογή. Στο πλαίσιο του Συμποσίου Ψηφιακής Τεχνολογίας του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, ο κ. Γαβρόγλου προανήγγειλε ότι στις αρχές του 2019 θα γίνει η πειραματική λειτουργία του νέου μηχανισμού για 5 αντιπροσωπευτικά ΑΕΗ. Ψηφιακά πτυχία, Diploma Registry, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου σε 5 πανεπιστήμια εντός του 2019 με πιλωτική εφαρμογή. Στο πλαίσιο του Συμποσίου Ψηφιακής Τεχνολογίας του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, ο κ. Γαβρόγλου προανήγγειλε ότι στις αρχές του 2019 θα γίνει η πειραματική λειτουργία του νέου μηχανισμού για 5 αντιπροσωπευτικά ΑΕΗ, ενώ μέχρι την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία για τον ΔΟΑΤΑΠ και για τα ΑΕΗ που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν. Παράλληλα, ο κ. Γαβρόγλου μίλησε και για τη δικτύωση των φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την εξασφάλιση ταχείας και καθολικής πρόσβασης σε όλους τους οικότροφους φοιτητές. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα έχει ολοκληρωθεί το σχετικό έργο, καθώς ο σχετικός διαγωνισμός είναι ήδη σε εξέλιξη. Ο κ. Γαβρόγλου σημείωσε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές σηματοδοτούν το ενδιαφέρον της πολιτείας για τη σπουδάζουσα γενιά σε συνάρτηση με τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρονται από τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Ζήσε την απόλυτη διασκέδαση μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τώρα και με δωρεάν είσοδο. Μπες στο παιχνίδι. Μεγάλα jackpot και κληρώσεις μετρητών σε περιμένουν. Νιώσε όλες τις συγκινήσεις. Ακολούθησε το ενστικτό σου και προκάλεσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
κάθε στιγμή κρύβει ευκαιρίες για νίκη. Απόλαυσε τις. Το θέαμα συναρπάζει. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Τώρα με δωρεάν είσοδο. Η Σερέα Μαζόνα Λένια Σαρεδάρη αναδείχθηκε πανελληνιο νίκη στο άθλημα της επικής αντοχής στην κατηγορία των 80 χιλιόμετρων. Η Σερέα αθλήτρια ύπευσε τον Ήπο Ερμάκος Μέτ, ιδιοκτησίας του βουλευτή Αναστάση Μεγαλομίστακα, και κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα με εμφανή διαφορά από τον δεύτερο συναθλητή της. Η Σερέα Αμαζόνα Λένια Σαραϊδάρη αναδείχθηκε πανελληνιο νίκης στο άθλημα της υπικής αντοχής στην κατηγορία των 80 χιλιόμετρων. Οι πανελληνίοι αγώνες πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στον υπικό όμιλο Μεσογείων. Η Σερέα αθλήτρια ύπευσε τον Ήπο Ερμάκους Μέτ, ιδιοκτησίας Μεγαλομίστακα. Κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα με εμφανή διαφορά από το δεύτερο συναθλητή της. Η επιτυχία αυτή αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης τους πορείας, καθώς στις 21 Οκτωβρίου είχε πετύχει εμφατική νίκη σε αγώνα της κατηγορίας των 60 χιλιόμετρων, ο οποίος διεξήχθη στο Κιλκής. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, παιδί μου. Αγάπη, γύρισα! Όχι από τζάκι, από τζόκερ. Κάθε Πέμπτη και Κυριακή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Ο ΠΑΠ, ζήσε το παιχνίδι. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αθλητική σας ενημέρωση από την Έφη Πετσενίδου. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Σε μία από τις δυσκολότερες έδρες του πρωταθλήματος, οι κόκκινοι είναι η πρώτη ομάδα που περνούν με διπλό και διατηρήθηκαν σε τροχιά ανόδου. Με βάση το πρόγραμμα που ακολουθούσε μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από Καβάλα και Κεραυνό Πέρνης, πολύ δύσκολα θα περίμενε κάποιος να ανακάμψει τόσο γρήγορο Πανσεραϊκός. Και όμως οι παίκτες του Σάκη Αναστασιάδη, αγωνιζόμενοι κόντρα στον Άρη Αβάτου, σε μια έδρα που πολλοί φιλοξενούμενοι τα βρήκαν και θα τα βρουν σκούρα, πέρασαν με νίκη επιστρέφοντας τα νικηφόρα αποτελέσματα και σε συνδυασμό με την ήττα του Ορφέα Ξάνθης, πλησίασαν στον ένα βαθμό την κορυφή και πηγαίνουν στο σεραϊκό ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα στο Παραλίμνιο, έχοντας ανεβασμένη την ψυχολογία. Το πρώτο 45 λεπτό κύλησε σε μέτρια επίπεδα και με τις δύο ομάδες να διαφυλάττουν κυρίως τα νότα τους, χωρίς να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη φάση στις δύο εστίες. Η κατάσταση όμως στο δεύτερο μέρος άλλαξε με τον Πανσεραϊκό να κινείται πιο επιθετικά και να καταφέρνει στο 52 με τη βοήθεια του Παπαδιώτη μετά από σέντρα του Αποστολόπουλου να ανοίξει το σκορ 0-1. Η καλή εικόνα των Σεραίων συνεχίστηκε και στο 76 μετά από ωραία πάσα του Ομπόσου, ο Κονταξής με σουτ διπλασίασε τα τέρματα των κόκκινων 0-2. Στο 91 οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν το σκορ με κεφαλιά του Δόντσου μετά από σέντρα του Σιχλιμύρη. Οι Σεραίοι φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και έδωσαν βροντερό παρόν με συνθήματα, δίνοντας έξτρα όθηση στους Σεραίους παίκτες, οι οποίοι στο τέλος θέλησαν να μοιραστούν μαζί τους τη σπουδαία αυτή επιτυχία. Κάτοικος Αυστραλίας θα γίνει τον Ιανουάριο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας, που είναι στο νούμερο 15 της παγκόσμιας κατάταξης μετά από το Hopman Cup, θα συμμετάσχει και στο Sydney International, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη της Αυστραλίας από τις 6 έως τις 12 Ιανουαρίου. Ανυπομονώ να επισκεφτώ για πρώτη φορά το Sydney και να είμαι μέρος σε ένα ταμπλό με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω ακούσει πως στο Sydney International υπάρχει μια φανταστική ομάδα από Έλληνες φιλάθλους και ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά τους στο Olympic Park τον Ιανουάριο, είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Φυσικά μεγάλος του στόχος είναι η διάκριση στο Australian Open που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 27 Ιανουαρίου στη Μελβούρνη. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις της τηλεόρασης επιλογές για σήμερα. Αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς, καλό βράδυ.